το κρέα των Ερπετών που δεν είναι διαφορετικό από το κοτόπουλο θα μπορούσε να είναι μια βιώσιμη και θρεπτική πηγή σύντηση, λένε οι επιστήμονε. Το εργαστηριακό κρέα έχει θεωρηθεί από πολλούς τα τελευταία χρόνια ότι αποτελεί το μέλλον των τροφίμων. Ωστόσο, μια ομάδα επιστημόνων σε έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Scientific Reports εκτιμά ότι το κρέα πίθωνα έχει βιώσιμα αλλά και θρεπτικά στοιχεία καθώς η κλιματική αλλαγή απειλεί την παγκόσμια επισήτηστική ασφάλεια. Η εκτροφή του πίθωνα θα μπορούσε να είναι ένας πιθανός τρόπος για την παραγωγή μιας πηγής πρωτεϊνών με σχετικά μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αναφέρουν οι ερευνητέ. Το κρέα φιδιού καταναλώνεται ήδη σε ορισμένες περιοχές του κόσμου συμπεριλαμβανομένων περιοχών της Αφρικής, της Λατινικής Αμερικής αλλά και της Ασίας. Στην έρευνα τους, οι επιστήμονες επιχείρησαν να μάθουν κατά πόσο ο εκτρεφόμενος πίθωνας σε φάρμα συγκρίνεται με άλλα εκτρεφόμενα είδη ζωών. Αφού μελέτησαν περισσότερους από 4.600 πίθωνες σε εμπορικές φάρμες στο Βιετνάμ και στην Ταϊλάνδη, διαπίστωσαν ότι τα φίδια είχαν πιο αποτελεσματική αναλογία παραγωγής τροφής από ότι ο σολομός, η οι, οι αγελάδες, το κοτόπουλο αλλά και η τα φίδια περνούσαν μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς να τρώνε, αλλά δεν έχαναν μεγάλο μέρος της σωματικής τους μάζας ενώ χρειάζονταν και πολύ λίγο νερό.